Προσωπικά θα μιλήσω. Έτσι αισθάνομαι εγώ, νομίζω οι περισσότεροι από την ηγεσία του κόμματος. Μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με το πραγματικό κλίμα που επικρατεί τόσο στο στελεχικό δυναμικό του κόμματος, όσο όμως και στις οργανώσεις. Διότι τις τελευταίες μέρες αναδεικνύεται η εικόνα ενός κόμματος σε αποσύνθεση που δεν μπορεί να δώσει τη μάχη. Αυτό αναδεικνύεται από μερίδα των μέσων ενημέρωσης. Όμως η πραγματικότητα που αναδείχθηκε από την σημερινή και χθεσινή διαδικασία είναι μια πραγματικότητα εντελώς διαφορετική. Προφανώς και όλο αυτό το διάστημα βρεθήκαμε αντιμέτωποι και με τις αδυναμίες μας. Προφανώς και υπήρξε αυτό που ο Γαβρίλ πριν ονόμασε αριστερή μελαγχολία. Όμως αυτό το διήμερο μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε ένα τέλος στη μελαγχολία και να μιλήσουμε για την αισιοδοξία και της σκέψης και της βούλησης, παραφράζοντας τα λόγια κάποιου σημαντικού διανοούμενου αριστεράς. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό και θα το κάνουμε αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό το κλίμα αντανακλά και το πραγματικό κλίμα στην κοινωνία, συντρόφισσες και συντρόφοι. Είμαστε εδώ, είμαστε όρθιοι, είμαστε όρθιοι να συνεχίσουμε με το ίδιο σθένος να δίνουμε τη μάχη, πρώτα απ' όλα για να μην επιτρέψουμε να επιστρέψει στη χώρα το παλιό κατεστημένο που την βύθισε 40 χρόνια τώρα και έχουμε χρέος να προστατέψουμε τον τόπο και το λαό μας από αυτό το κατεστημένο που αν και σήμερα καμουφλάρεται, φοράει την προβιά της ήρεμης δύναμης του μεσαίου χώρου. Είμαστε βέβαιοι ότι αν επιστρέψει, θα επιστρέψει με τους χειρότερους όρους για το λαό μας. Και είμαστε εδώ με αποφασιστικότητα να πάμε μπροστά και αυτές τις τρεις εβδομάδες να οργώσουμε την Ελλάδα για να μην επιτρέψουμε στο παρελθόν να επιστρέψει. Και κυρίως να μην αφήσουμε στη μέση τις ελπίδες, τις προσδοκίες, ελπίδες και προσδοκίες που δεν αφορούν μία σύγκρουση. Η μάχη για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, όπως έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια και από την ιστορία της αριστεράς αλλά και από τους μεγάλους θεωρητικούς που και στο δικό μας το χώρο έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, δεν είναι η μια μεγάλη στιγμή ή μια μεγάλη νύχτα της εφόδου στα χειμερινά ή στα θερινά ανάκτορα, αλλά είναι μια διαρκής διαδικασία πάλης, αγώνα, ταξικής πάλης, πολιτικής πάλης, κοινωνικού μετασχηματισμού σε μια σειρά από παράπλευρες αντιθέσεις αυτής της κυρίαρχης κεφαλαίου εργασίας. Σε αυτές τις αντιθέσεις πρέπει να δώσουμε τις μάχες μας, τις καθημερινές μάχες. Και ο μετασχηματισμός αυτός ο ορίζοντας που είπε πριν ο σύντροφος ο Δουζίνας που μας καθοδηγεί αλλά και απομακρύνεται ταυτόχρονα αλλά μας δίνει την προοπτική. Αυτές οι καθημερινές μάχες θα είναι μάχες διαρκής. Αρκεί να τις δίνουμε με τη συνείδησή μας, με την πίστη μας και με την προσήλωσή μας σε αξίες και σε ιδανικά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αναγκαστικά, ακριβώς διότι θεωρώ ότι εδώ κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ο κύκλος της μάχης, ίσως από εδώ και στο εξής είμαι λίγο πιο πεζός, αλλά από εδώ και στο εξής θα μιλήσω με τη γλώσσα της μάχης που πρέπει να έχουμε από αύριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βαθιά επιθυμία του πολιτικού κατεστημένου στη χώρα μας είναι να κάνει πράξη την αριστερή παρένθεση. Μια παρένθεση 7 μηνών για να ξεπληθούν αμαρτίες 40 χρόνων. Λοιπόν αυτό δεν θα τους αφήσουμε να τους περάσει. Γι' αυτό σας καλώ σε αυτή την εκλογική αντιπαράθεση να μιλήσουμε όχι μόνο στην καρδιά αλλά και στο νου των πολιτών. Οι αντίπαλοι μας έχουν μια συγκεκριμένη στρατηγική, νομίζω όλοι το διακρίνουμε, μια στρατηγική συσκότησης των πραγματικών διλημάτων.
ποιο είναι το βασικό τους, αν θέλετε, φόντο, το βασικό τους στίγμα. Έλα μωρέ, όλοι το ίδιο είμαστε. Αφού και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε συμφωνία, όλοι το ίδιο είμαστε. Αφού έκανε συμφωνία με την Ευρώπη. Και αυτοί που βήθησαν τη χώρα και μετά αποδέχτηκαν τα πάντα, όχι μόνο χωρίς αντίσταση, αλλά και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση αποδέχτηκαν τα πάντα. Και εμείς που ματώσαμε, συγκρουστήκαμε, δώσαμε μάχες σκληρές για να αποτρέψουμε όσα περισσότερα αρνητικά σε αυτή τη συμφωνία, είμαστε το ίδιο πράγμα. Και σαν να μην φτάνει αυτό, μας λένε, επιχειρώντας να μας φορτώσουν τις αμαρτίες 40 χρόνων, όπως είπα και πιο πριν, ότι το ίδιο είναι όλα όσα έγιναν τα 47 χρόνια με τους 7 μήνες διακυβέρνησης με το πιστόλι στο κρόταφο. Το ίδιο είναι τα 40 χρόνια που φόρτωσαν στις πλάτες του ελληνικού λαού υπέρογκα ελλείμματα και ένα δυσβάστακτο χρέος που τώρα πήραμε για πρώτη φορά τη δέσμευση ότι αυτό το χρέος θα αναδιαρθρωθεί, οι άλλοι λέγανε ότι είναι βιώσιμο. Το ίδιο λοιπόν τα 40 χρόνια που γέμιζαν ελλείμματα και χρέος στον ελληνικό λαό, τα 40 χρόνια που δημιούργησαν αυτό το κράτος της διαφθοράς και της διαπλοκής, με τις φούσκες των χρηματιστηρίων, με τη φούσκα των τραπεζών, με το τρίγωνο της αμαρτίας που κυβερνά αυτόν τον τόπο, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τράπεζες, πολιτικό σύστημα. Το ίδιο λοιπόν όλα αυτά, με εμάς που θέλουμε να δώσουμε και δώσαμε δείγματα γραφής, τον αγώνα για να αλλάξουμε αυτούς τους σχετισμούς, γνωρίζοντας όμως ότι για να τους αλλάξεις τους σχετισμούς και να τα χτυπήσεις όλα αυτά, δεν αρκεί μονάχα να έχεις την κυβέρνηση του τόπου. Διότι η πραγματική εξουσία δεν βρίσκεται, ένα μέρος της είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά να έχεις τους συσχετισμούς, τους κοινωνικούς, τις μάχες, τις πάλεις, να δίνεις τους αγώνες μαζί με το λαό, ώστε μέρα-μέρα να μπορείς να χτυπήσεις τους θύλακες του παλιού καθεστώτος που βρίσκονται μέσα στον κρατικό μηχανισμό και αποτέλεσαν βασικό εμπόδιο στη δική μας προσπάθεια τους 7 αυτούς μήνες.